show, ladies and gentlemen, we are back. Άλλη μια εκπομπή είναι κοντά σας, άλλη μια ημέρα μοναδική έχει μόλις ήδη ξεκινήσει. Άλλα δύο σούπερ κανονικά και πολύ ιδιαίτερα θέματα πρόκειται να ακολουθήσουν αυτά τα 60 πρώτα λεπτά σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο αλλά και το εξωτερικό. Φουφμίγες. Ρε Μάκη μου, τι ωραία που σου πόνι σου πάει και σ' άρεσε, πήγες αυτό το άλλο σχέδιο. Πήγε και άλλο σχέδιο, με άλλο χρωματισμό. Με άλλο χρωματισμό είναι. Έλα, που μου αρέσει. Είναι λίγο, αυτό είναι ένα τόνο, δώσ' το λίγο ένα τόνο πιο σκούρο. Είναι ένα τόνο λίγο πιο σκούρο. Ναι, και το παντελόνι αυτό είναι πορτοκαλί και το άλλο ήταν κόκκινο. Κόκκινο, πορτοκαλίζει αυτό. Αλλά που μου αρέσει. Και μ' αρέσει πολύ, είδες πως μου πάει αυτό το στυλ. Ναι. Είχα σηκωμένους γιακάδες. Θα τους κατεβάσω τώρα να αλλάξει. Γιάννη, δείξτε ξανά. Εκεί. Αυτό είναι το μπλουζάκι μου. Πάτε, μην το μπλουζέρετε. Έχουμε τόσο κέφι γιατί μας παίρνουν και λέει σας βλέπουμε, είμαστε στην Πάτμο, είμαστε στην Άξο, είμαστε στη Σκιάθο. Εσείς που είστε, εμείς είμαστε στο στούντιο. Δεν μας ενδιαφέρει όμως καθόλου γιατί φίλε τηλεθεατή, θα σου πω. Εμείς έχουμε swimming pool in our home. So we don't care about you and your friends. Really? It's very terrible sometimes. See a lot of people to a beach. To a dirty beach. Really? Λοιπόν. Dirty beach, ε. Ναι, εντάξει, μωρέ, εντάξει. Πήγανε στη Μύκονο. Πριν από περίπου... Κάτσε να υπολογίσω πότε πέφτει ακριβώς. Πριν από περίπου 7 Σαββατοκύριακα. Λοιπόν, πρόσφατα. Και μου είπαν ότι ειλικρινά έχει χαλάσει τόσο πολύ ο κόσμος ότι ήταν σαν να είναι στην πλατεία να μην πω. Λοιπόν, ότι ήταν όλοι με ένα σουβλάκι. Τα εστιατόρια μόνο είχαν τις καρέκλες και τους πελαργούς που τσιμπούσαν πάνω από τα περιστέρια και αυτά. Πολύ στενάχρονο. Δηλαδή, ότι πάει αυτή η έγκλη, μου λέει Μύκονο θα κατέβεις. Λέω εγώ αγάπη μου Μύκονο. Έχω να κατέβω εκτός από παίξ που πήγαμε εμείς. Και πήγαμε για εμάς και το ξέραμε εμείς και πήγαμε και ευχαριστηθήκαμε. Εγώ αυτό το πράγμα πάμε στη Μύκονο και όλα αυτό το συμφερτό και όλο αυτό το πράγμα που μαζεύεται και γίνεται πλέον στη Μύκονο, όχι κούκλα μου. Όχι, δεν θα το ζήσω γιατί εγώ το ήξερα τις εποχές που πήγαινα εγώ και ο Γκοτιέ. Δεν τα πάω εγώ τώρα με τη Σούλα και την Μπούλα. Έτσι δεν είναι, Εβίτα Μητροπούλου. Και ο Γκαλιάνο ερχότανε. Λοιπόν, Εβίτα Μητροπούλου εδώ κοντά μας για να ξεκινήσετε έτσι πολύ. Πολύ παθιά από ό,τι εικόνα. Δηλαδή, ειλικρινά, είναι μια εικόνα τι χίλιες λέξεις. Τι χίλιες λέξεις, βάλε και χίλιες έξι. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Σου πάει πολύ αυτό το καλοκαίρινο το στυλ του τύπου αλόχα. Τώρα που είπα αλόχα, να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι αμέσως μετά θα τους παρουσιάσουμε ένα πολύ ωραίο θέμα που ζητήσανε γιατί ξέρεις και εν ώψη καλοκαιριού που άσχετα να τελειώνει κτλ. Και ουσιαστικά και μετά υπάρχουν πολλοί που δεν θέλουν ακόμα να κάτσουν πολύ στον ήλιο γιατί είναι βλαβερές οι ακτινοβολίες που παίρνουμε από τον ήλιο και θέλουν το σολάριουμ για να είναι πολύ καλά και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Είχαμε κάνει ένα πολύ ωραίο θέμα με την Ρόζα. Σωστά. Από το αλόχα στο σολάριουμ. Εξαιρετικά προϊόντα. Που θα είναι κοντά μας να μας πει ορισμένα πράγματα που πρέπει να προσέξουμε και να δώσουμε και πολύ ωραίες προσφορές. Τέλεια. Λοιπόν, μείνετε κοντά μας. Εβίτα Μητροπούλου εδώ έτσι για να ξεκινήσει η πολύ ωραία μας κουβέντα με πράγματα που έχεις ετοιμάσει για σήμερα, όπως... Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Καλά είμαι. Παραδόξως και περιέργως, νομίζω πως πρέπει να είναι η πρώτη φορά που δεν έχεις μπροστά το iPad σου ή τις πληροφορίες σου. Ναι. Ναι, όχι, έχει αυτό. Γιατί είπα, έτσι, για την αλλαγή. Έτσι για την αλλαγή. Έτσι καλοκαιρινό θέμα. Θα ετοιμάσει όλο απ' έξω. Θα τα συζητήσουμε όλα εδώ. Να αλλάξουμε λίγο. Τι κορίτσια έχουμε εμείς αυτή την εκπομπή. Ναι. Δηλαδή είναι από τι είναι. Συμφωνώ. Εύη, σήμερα μου βγάζει κάτι έτσι πολύ. Τι. Σύσκεψη. Ναι, ότι παιδιά, ελάτε μέσα, θέλω να σας μιλήσω. Είναι λίγο πιο συνεδριακό. Ναι, είσαι λίγο πιο συνέδριο. Θέλω το γελί και το χαρακάκι για να δείχνω και τι. Είσαι λίγο πιο συνέδριο σήμερα. Γιατί όπως βλέπω τώρα με τα vintage και όλα αυτά. Σου πάει, θα σε βγάλω μια φωτογραφία. Εμένα πάλι εντωμεταξύ αυτά είναι τα αγαπημένα μου ντυσίματα, να ξέρετε. Πολύ το λένε. Εσένα σ' αρέσει. Πάρα πολύ ωραία. Είμαι λίγο κυρία Καλουτάκα. Ναι, είσαι λίγο κυρία Καλουτάκα. Για πες. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε, έτσι είναι ένα επίκαιρο θεματάκι εν ώψη καλοκαιριού, το πόσο καλό είναι να ξεκινάμε μία σχέση, ειδικά για αυτούς που είναι καιρό μόνοι, λίγο πριν πάμε διακοπές. Ωραία, επειδή αυτό θέλω να το παρακολουθήσω, ξεκινήστε και... Ναι, πήγαινε, πήγαινε. Αν και έτσι που ξεκινάς... Ξεκινήστε λίγο, θα σας πω τι θέλω. Νομίζω ότι από την αρχή του το ακούω για λάθος αυτό όλο. Ισχύει. Ισχύει. Τι γίνεται, όταν είμαστε καιρό μόνοι και έχουμε συνηθίσει με την παρέα μας να βγαίνουμε, να διασκεδάζουμε, να έχουμε ένα πρόγραμμα βάσει τα δικά μας δεδομένα, όχι να ακολουθούμε κάποιο αλλού το πρόγραμμα. Και ξαφνικά μπαίνει κάποιος στη ζωή μας, ο οποίος δεν τον ξέρουμε καιρό. Και λέμε να ξεκινήσουμε μία σχέση,
και μετά από μια εβδομάδα έχουμε κανονίσει να πάμε διακοπές. Σίγουρα αυτή η σχέση θα είναι πλήρη αποτυχία. Πρώτον, γιατί ίσως εμείς να έχουμε κανονίσει τις διακοπές μας να τις κάνουμε με την παρέα μας, με τους φίλους μας, να έχουμε ήδη οργανώσει κάτι, ο σύντροφος ή η σύντροφος να μπει ξαφνικά στη ζωή μας, οπότε μας αποσυντονίζει. Σίγουρα και δεν ξέρουμε κατά πόσο οι φίλοι θα θέλουν τη συνοδεία ενός ανθρώπου που φέρνει και τη σχέση του μαζί, δεν μπορεί να είναι ταξίδι μόνο φίλων. Από την άλλη, βέβαια, το γεγονός έχει ως εξής, ότι αν εμείς έχουμε επιλέξει. Κάνε δουλειά σου, κάνε δουλειά σου. Αλλά είναι πολύ ωραία. Καλά, δεν είναι από μακριά, το κοιτάς. Είστε καταπληκτικές, συνεχίστε. Συνεχίστε, κοριτσάρες μου. Εγώ. Πες τι κάνω στη λεθέα, δεν είναι καλό. Μασουλάς. Μασουλάς. Μασουλάει τη βρώμη του. Λοιπόν, και τη διατροφή. Έχει ως εξής, ότι αν ήμασταν όπως προείπες πάρα πολύ καιρό μόνοι μας. Και τέλος πάντων, ο Θεός μας έφερε στον δρόμο μας τη σχέση που τόσο επιζητούσαμε μέσα στο καλοκαίρι. Δεν νομίζω πως θα την βάλουμε τώρα στην άκρη για να πάμε διακοπές. Από την άλλη, δύο άνθρωποι που αποφασίζουν να κάνουν το πολύ έτσι πιο τραγικό ποιημένα, διότι και έτσι είναι. Αποφασίζουν να κάνουν σχέση μέσα στο καλοκαίρι. Δύο άνθρωποι δηλαδή που καταλήγουν να πούν θα βρουν τέρι μέσα στο καλοκαίρι. Καταλαβαίνεις πόσο απεγνωσμένοι είναι. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό ήθελα να πω. Και έτσι πρέπει να τους αφήσουμε να το χαρούν. Βίτα μου, κατάλαβες. Λοιπόν, συνήθως όταν ένα ζευγάρι είναι καιρό μαζί, εντάξει, έχει δοκιμάσει ο ένας τον άλλο, ξέρει τα θέλω του. Πάνε διακοπές να ηρεμήσουν, να περάσουν καλά. Σωστά. Και δοκιμάζεται και χώρια, έτσι. Χώρια σε περίπτωση χωρίς. Βέβαια. Και είναι αυτό που είπε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν είμαστε πολύ καιρό σε μια σχέση, δεν σου μιλάω για τις διακοπές μας όλο το καλοκαίρι, αλλά μπορούμε ένα διήμερο, ένα τριήμερο να χωριστούμε από τον σύντροφο ή τη σύντροφο και να πάμε με την παρέα μας. Αυτό αναθερμαίνει πολύ περισσότερο τη σχέση μας. Όταν όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά, είμαστε μόνοι μας, έχουμε κάνει το πρόγραμμά μας και ξαφνικά μπαίνει κάποιος στη ζωή μας, εκεί λίγο τα πράγματα μπλέκονται. Το πρώτο πρόβλημα, μπορεί η παρέα μας, επειδή δεν τον την ξέρει, να μην θέλει. Μπορεί όπως προείπες και εσύ να μην είναι ένα ταξίδι ζευγαριών, να είναι όλοι οι φίλοι μόνοι, να είμαστε μια παρέα, οπότε ο άλλος κάπου περισσεύει. Εκεί τι πρέπει να κάνουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αυτόν τον άνθρωπο τον έχουμε επιλέξει και δεν θέλουμε να χαλάσει όλο αυτό, τον θέλουμε πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ειλικρινείς μαζί του από την αρχή. Και ειλικρινείς και με τους φίλους μας. Και με τους φίλους, βέβαια, και με τον σύντροφο. Δηλαδή, όταν έχουμε ήδη κανονίσει κάτι με την παρέα μας, καλό είναι να μην το ακυρώνουμε. Ειδικά για φίλους πραγματικούς που είναι πάντα δίπλα μας. Σίγουρα από τη μία, γι' αυτό σου είπα να είμαστε ειλικρινείς και με τους φίλους. Γιατί με έχω καθίσει και σας πω ότι πρέπει, παιδιά, ξέρετε κάτι. Βρήκα έναν άνθρωπο που τον περίμενα καιρό. Και νομίζω ότι αυτή είναι η ευκαιρία μου να κάνω κάτι στη ζωή μου και εγώ σοβαρό με μια σχέση και το θέλω. Ναι. Δεν μπορώ τώρα οι φίλοι να πούνε, θα μας αφήσει όμως στις διακοπές. Και... δεν νομίζω. Σιγά, κορίτσια, ειλικρινά σας έβλεπα από το κοντρόλ. Λυσμοσμένη το τίχτα από τον κύριο που ξύπνησε. Ναι. Λοιπόν, σας έβλεπα από το κοντρόλ. Είστε καταπληκτικές, παιδιά. Συνεχίστε, κορίτσια. Θα συνεχίσουμε έτσι. Συνεχίστε έτσι, πολύ δυνατά. Και θα πάμε μπροστά. Μπράβο, μπράβο. Τι όμορφα να βλέπεις δύο ξανθιές. Πήγα να δώσω τηλεθεατής πώς είναι το επιτελείο μου. Δηλαδή, έχω 12 γυναικάρες. Πήγα να δω τις δύο αυτές. Τι σας δίνω, ρε, εσείς πρέπει να με πληρώνετε για το καλό που σας κάνω, το καταλαβαίνετε αυτό. Γιατί γελάς. Τα συνδυάζει όλα, έτσι. Ναι. Είναι το μικρό το μπουκαλάκι, είναι και το μεγάλο το μπουκαλάκι. Όλα όμως. Αν είναι δυνατόν. Για πες, Σεβιτάκι μου, ναι, εγώ θα συμφωνήσω πάντως. Όλο αυτό είναι και πώς το μυαλό σου πώς το έχεις συλλάβει. Βέβαια, οπωσδήποτε. Είμαστε για όλα τα μεγέθη, είμαστε έτσι. Όλα τα size. Α, εγώ έλεγα για τις σχέσεις. Έχουμε και τα σμόν και τα μυαλό. Πάντως, ο Αλέξανδρος έμεινε στο θέμα το οποίο. Εγώ, παιδιά, ήμουν πολύ με το θέμα σας. Ξέρεις τι όμως, αυτό που λέει η Εύη είναι το πιο σωστό. Πιάνουμε το σύντροφο. Είμαστε ξεκάθαροι ότι κάποιες μέρες εγώ έχω κανονίσει, θέλω με την παρέα μου. Ακόμα δεν είμαστε μαζί, τώρα ξεκινάμε κάτι. Δεν θέλω να χαλάσω τις διακοπές μου. Πιάνουμε όμως και την παρέα μας και λέμε ότι επειδή αυτόν τον άνθρωπο τον θέλω, τον έχω επιλέξει και με γεμίζει σε κάποια πράγματα, θέλω να το ζήσω μαζί του και όπου φτάσει. Ίσως να μην έρθω μαζί σας όλο αυτό το διάστημα για να μπορέσω να συνδυάσω και τους δύο. Σωστά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βάζουμε όρια και στη σχέση μας και στους φίλους μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι ακυρώνω τη φιλία μου ή το πόσο εγώ αγαπάω εσένα επειδή θέλω να κάνω και κάποια πράγματα που επιθυμώ. Η ζωή μας είναι δική μας. Αλλά τι γίνεται, ποια είναι η παγίδα. Μπορεί πάνω στις διακοπές να δούμε ότι με τον άνθρωπο που ξεκινάμε κάτι δεν ταιριάζουμε. Και εκεί από μόνο το δηλαδή όλο αυτό. Να χαλάσει. Εγώ πάντως θεωρώ ότι πρέπει να είναι ένα άνθρωπο που επιλέγεις, που αγαπάς, που
τον εθέλεις που θες να ξεκινήσεις κάτι, πιστεύω ότι πρέπει να μπαίνεις επιτηδευμένα στο τρυπάκι, να πας και τρεις μέρες κάπου μακριά διακοπές, για, να ζήσεις και μαζί του και πέντε μέρες στο ίδιο σπίτι, όλη μέρα, όλο 24 ώρα μαζί. Σίγουρα. Γιατί ξέρεις, βλέπω ζευγάρια που λέει, είμαστε πολύ αγαπημένοι, περνάμε πολύ καλά κτλ. Δηλαδή, τι εννοούνε, σηκώνεσαι στο σπίτι σου, εκείνη στο σπίτι, στο σπίτι του, έρχεται, σε παίρνει, πάτε για καφέ, σε φέρνει, σε αφήνει, πάτε το απόγευμα για ένα ποτό μέχρι το πρωί, όλα, όλα ωραία. Οι άνθρωποι βλέπουν πολύ περισσότερα πράγματα όταν είναι μαζί 24 ώρα. Να δει, σε παιδί μου, το μεσημέρι να κοιμηθεί και οι άλλοι σε πειράζει, ο άλλο και δεν. Πώ είναι. Να σου πω κάτι, όμω θέλει να την πα στη βαλίτσα μακριά. Διότι ποιο είπε ότι μια σχέση ξεκινάει και στο μυαλό μα έχουμε όλοι. Εγώ δεν έχω βαλίτσα. Ναι, εννοώ ότι ποιο είπε ότι στο μυαλό μα έχουμε όλη τη συμβίωση, Σόνη και ναι, καλά. Ναι, όχι τη συμβίωση, κάτσε εσύ, δεν γι' αυτό έχω λείπω. Όταν λείπω είναι εδώ. Όταν έρχομαι. Χαλαρώνει. Ναι, χαλαρώνει. Είναι μυστικό τη ζήτηση. Πάντω να σου πω κάτι, ναι, όχι τη συμβίωση. Ενώ ότι με έναν άνθρωπο για να πει ότι είμαστε τέλειο ζευγάρι, σε τα περισσότερα πράγματα, αν μη τι άλλο. Αν μη τι άλλο, πρέπει να ταιριάζει στη συμβίωση. Ναι, γιατί μπορεί και να μην συγκατοικήσετε συζήτηση. Υπάρχουν πάντα ζευγάρια που παιδιά με το που συμβιώνουν, μπορεί να είναι 10 χρόνια μαζί με το που συμβιώνουν, σαν να μην χωρίζουν. Και λέει, καλά, αυτοί ήταν 10 χρόνια μαζί. Και τώρα χωρίσανε, ναι, γιατί η συμβίωση είναι δύσκολο πράγμα. Συμβίωση, βέβαια. Και διαφέρει η συμβίωση από συμβίωση, έτσι. Δηλαδή το ότι συμβιώνω κάποιε μέρες τη βδομάδα ή για λίγο καιρό ή συμβιώνω, αλλά πολλοί δεν είναι ο εαυτός τους για αρκετό καιρό. Και βλέπεις ζευγάρια και όσο περνάει ο καιρός σου λέει, μα δεν ήταν έτσι αυτή, αυτός δεν ήταν έτσι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά σίγουρα οι διακοπές είναι ένα μέρος που εκεί χαλαρώνουμε, αφήνουμε τον εαυτό μας. Βλέπεις λίγο πώς λειτουργεί ο άλλος. Δεν μπαίνει στο σπίτι και πετάει τις κάλτσες από εκεί, τα παπούτσια από εκεί κτλ. Όχ, λες, εδώ πέρα γιατί δεν πάει καλά. Ναι, τώρα άμα δεις ότι ο άλλος συνετίζεται, είσαι τέσσερε, να δει και εσύ πόσο νοικοκυρά είσαι στο κάτω-κάτω. Καλά τα πετάω εγώ, τα μαζεύεις εσύ. Γιατί η πραγματικότητα μπορεί να μην είναι ότι τα πετάω για να τα μαζεύει, να μην τα πετάει ποτέ. Απλά θέλει να δει κατά πόσο και εσύ είσαι ήπιος άνθρωπος και στη δύσκολη δεν θα ξεσκωθεί. Βέβαια, θεωρώ ότι τα τεστ καλό να μην γίνονται. Εξαρχίζει ο κάθε άνθρωπο να είναι ο εαυτό του και να πράττει όπως πρέπει. Αν είναι μέσα από την καθημερινότητα, γίνονται τα τεστ. Αυτό ακριβώς. Γιατί να σου πω και κάτι, όταν κάνει ένα τεστ, λένε πολλοί ότι Άστιν, εγώ θα την τεστάρω. Θα τη πω έτσι, γιατί δείχνει στην ουσία έναν ψεύτικο και εσύ εαυτό, αφού τεστάρει. Άρα δεν είσαι ακριβώς ο εαυτός, γιατί το κάνει για να τεστάρει. Άρα και η άλλη εκλαμβάνει κάτι ψεύτικο και η αντίδρασή τη μπορεί να είναι για τον ψεύτικο εαυτό σου. Σου είχα πει μια ιστορία που έχω ζήσει τέτοια. Που μου κάνει και πολύ κακό. Την έχω ξαναναφέρει πάλι στην εκπομπή. Γιατί από κάτι τέτοιο. Τελικά μπορεί να καταστραφούν σχέσει που δεν είχαν ουσία με το και ταξίδι, νόημα. Και τα λοιπά. Ναι. Ο ένας έπαιζε ένα ρόλο που νόμιζε ότι ο άλλος τον αποζητά αυτό το ρόλο. Ο άλλος έπαιζε ένα άλλο ρόλο που νόμιζε ότι, τον αποζητά αυτό το ρόλο. Ήταν σε δύο ρόλους που δεν ήταν αληθινοί και κάπου πια χαθήκανε, βέβαια. Ναι. Δεν είναι ωραίο αυτό. Στη σχέση μας δεν τσεκάρουμε, δεν τεστάρουμε. Το ζούμε και όταν κάτι δεν μας κάνει, μας προσβάλλει, μας χαλάει, δεν μας κάνει ευτυχισμένους, πολύ απλά αποχωρούμε. Από εκεί πάνε κι άλλοι. Ήθελα να πω κάτι τελευταίο. Mm-hmm. Εκτός από τα ζευγάρια που είπα, τα οποία μπορεί να ξεκινάνε μία σχέση πριν τις διακοπές, να μιλήσουμε λίγο και για τα παντρεμένα ζευγάρια, τα οποία πάνε διακοπές. Να πούμε κάποια έτσι μικρά tips για να περάσουν και αυτά όμορφα, γιατί το έχουν πάρα πολύ ανάγκη. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν, τα παιδιά, ειδικά όταν είναι μικρά, αν μπορούμε, αν έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε κάποια γυναίκα να μας τα κρατήσει, καλώς, έστω για λίγες μέρες. Αν δεν έχουμε, αλλά υπάρχουν γονείς, καλό είναι να τα αφήνουμε στους γονείς. Το ζευγάρι έχει πολύ μεγάλη ανάγκη να βρεθεί βεβαίως, και μόνος. Για λίγες μέρες μόνο. Αυτό ακριβώς. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και εκτός καθημερινότητας, όχι μόνο το απλά ότι μία μέρα αφήσαμε τα παιδιά στους γονείς και μείναμε σπίτι μόνοι μας, κάπου αλλού, μακριά, χωρίς να έχουν τα προβλήματα της καθημερινότητας, χωρίς ευθύνες. Γιατί και το ζευγάρι θέλει λίγο να ζήσει σαν, πώς λέμε, χρειάζεται σαν την ελεύθερη εποχή που ήταν μόνοι τους, που δεν είχαν υποχρεώσεις. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, αγαπημένοι μας. Σε ευχαριστούμε. Κάθε εβδομάδα κοντά μας, όπως κάθε εβδομάδα εδώ. Χειμώνα, καλοκαίρι, καλοκαίρι και χειμώνα. Καλοκαίρια και χειμώνες, περιμένω να φανείς. Αχ, τι ωραίο κομμάτι κι αυτό. Να βγάλω και ένα δίσκο με παλιά τραγούδια. Θα γυρίσεις, θα γυρίσεις τώρα ταινία. Τον έχω βάλει κάτω από το... Και σερβίρουμε και τον καφέ καμιά φορά. Να βγάλω δίπλα και ένα με παλιά τραγούδια στο μπαλκόνι καλοκαίρινο. Το τσάι λεμόνι. Βάλε ένα, έτσι. Λοιπόν. Να υπάρχει, όχι τίποτα άλλο, έτσι να υπάρχει. Μπορεί να έρθει ένας μεγαλύτερος φίλος μου και να θέλει κάτι από παλιά τραγούδια. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μίτα Μητροπούλη. Λοιπόν, στην αρχή της εκπομπής σας είπαμε ότι πάρα πολλοί από εσάς και εν ώψη καλοκαιριού, είτε γιατί δεν προλαβαίνουν
προλαβαίνετε. Τι, γιατί πολλές φορές οι περιόδεις ακτίνες UVA, UBG, UBV, UBC. Πώς λένε αυτές. UBG, γιατί έρχονται στη γη. Γιατί από αυτές τις μπερδεύω εγώ. Γιατί φαίνεται ότι κάνω σολάρι μου. Στον ήλιο δεν βγαίνω μόνο για να με βλέπετε και για να με αποθανατίζετε στις φωτογραφίες. Αλλά όμως θέλω να σας πω ότι πολλοί επιλέγουμε το σολάριουμ γιατί όταν πραγματικά τα μηχανήματα είναι πολύ καλά, είναι ίσως λιγότερο βλαβερά και πιο ασφαλή από ό,τι να κάτσουμε στον ήλιο, στις παραλίες και ούτω καθεξής. Γιατί όλα είναι πάλι μέτρων άριστον, έτσι. Σαφώς. Και στον ήλιο πρέπει να βγαίνουμε λίγο να πάρουμε τη βιταμίνη D του ήλιου. Σαφώς. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό. Θα επιστρέψουμε να δούμε ένα πολύ ωραίο θέμα που έχουμε ετοιμάσει εδώ καλεσμένη η αγαπημένη μας Ρόζα από το Aloha Solarium Studio στο Περιστέρι. Και αμέσως μετά θα έρθουμε για να κλείσουμε το τελευταίο μέρος της εκπομπής αυτής. Μην λείψει κανείς, γιατί πολύ απλά θα χάσετε και το πιο απλό δεν θα